Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μία έτσι μέρα ξεκινάει και οι εβδομάδες περνάνε και οι μέρες περνάνε, ο χρόνος περνάνε, όλα περνάνε, ο μόνος που δεν περνάει είμαι εγώ και ο πονοκέφαλος. Είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίους καλεσμένους, δηλαδή και καλεσμένους αλλά και συνεργάτες. Έτσι. Γιατί οι συνεργάτες μας πρέπει όλοι συχνά πυκνά κάθε εβδομάδα να εμφανίζονται και να μας δίνει ο κάθε ένας και κάθε μία το δικό του στίγμα το τηλεοπτικό. Τι όμορφο που είναι αυτό που φοράς σήμερα, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κόκκινο είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, βέβαια εντάξει, δεν χρειάζεται να σου πω για μένα. Βλέπεις, δεν έχω μιλήσει ακόμα. Μπράβο, και να το βλέπεις αυτό. Μόνος μου, είμαι πάρα έτσι, πολύ εντυπωσιακή και όμορφος. Λοιπόν, μη μου πεις και πάλι κοντά σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Σήμερα ξεκινάμε δίνοντας έτσι λύσεις για τις σχέσεις και για το σεξ. Από την ειδική αυτή τη στήλη στα τελευταία δύο χρόνια, και μη ξέρετε που είναι φυσικά. Εδώ κοντά μας. Γεια σου, γλυκιά μας. Γεια σας. Πάντα αγαπημένη και γλαμούρ και έτσι. Πάντα, πάντα. Με το μαλλί εξαιρετικό, τα αγαπώ. Μετά μπορεί να αλλάξω έτσι λίγο, να αποδεχτούμε το Λάζαρο Γκόλια, να κάνουμε και τέτοιες αλλαγές. Και να ξαναλάξουμε να αποδεχτούμε στο τέλος το Σπύρο του Παπαχαραλάμπου. Με την εκπαιδευτικό από το Παπαχαραλάμπιο για να μας πει για την εκπαίδευση. Βεβαίως. Μια ποικίλη μορφή και θεμάτων και σήμερα εκπομπή. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως σε βήτα μου. Άντε, μπράβο. Τι κάνετε, πόσο όμορφοι είστε και οι δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι καλά. Καλά είμαι. Καλά. Εσείς. Πολύ καλά, κάνεις, είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για. Θα πούμε tips, ειδικά για παντρεμένους. Λοιπόν, παντρεμένους εννοείς γενικότερα ή για άντρες παντρεμένους και για γυναίκες. Γενικά, ναι. Για άντρες ανθρώπους. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, κάντε τη σχέση σας προτεραιότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως τα φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια, να περάσουν από το εγώ στο εμείς και δεν αναθεωρούν τις προτεραιότητές τους. Είναι σημαντικό ένα ζευγάρι όταν παντρεύεται να καταλάβει ότι πλέον δεν είναι μόνος του ή μόνη της, αλλά πλέον είναι οι δύο, είναι ο ένας για τον άλλον και δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι πλέον προηγείται ο σύντροφός τους. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, επόμενο, δημιουργούμε ιεροτελεστίες για να μην χαθεί όλη η μαγεία. Πολλές φορές δεν λέμε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ναι. Σε αυτό φταίμε εμείς, γιατί αφήνουμε πίσω όλα αυτά που κάναμε σαν ζευγάρι και ρουτινιάζουμε. Δηλαδή, να βρίσκουμε χρόνο, να πηγαίνουμε ένα ραντεβού, σαν να είμαστε πάλι πρώτη φορά μαζί, να πηγαίνουμε ένα ταξίδι, να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί σαν ζευγάρι τον ελεύθερο χρόνο μας. Το καλοκαίρι στις διακοπές σου, φαντάζομαι, Βιτάκι μου, εκεί που γύρισε όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό και Πανελλήνιο, ότι έγραφες, έχεις κάνει πολλά για το χειμώνα. Ναι, έχω κάνει. Γιατί πολλά. Η Εβίτα, πρέπει να σας πω ότι τα γράφει μόνη της όλα αυτά. Διαχειρός. Δεν τα τυπώνει από το Ιντερνετ και τα λέει. Βλέπετε, κάνει σημειώσεις. Για πες. Με τα τέλεια γραμματά μου. Και μάλιστα πολλές τηλεθεάτρες μου είπαν διάφορους προβληματισμούς τους και λέει θέλω λέει, να τα συζητήσετε. Γι' αυτό και θα συζητήσουμε όλα αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, ομαδικό meeting. Αυτό το ομαδικό που ξεκίνησες με πήγε λίγο και τρόμαξα. Λέω, μα τι προτάσεις δίνουμε φέτος. Meeting. Ναι. Λοιπόν, όταν ο ένας έχει παράπονα από τον άλλον, όταν κάτι τον έχει πειράξει, πρέπει να κάθεται το ζευγάρι να τα συζητάει. Πάνε πολλές συζήτηση βέβαια. Γιατί είτε ο ένας είτε ο άλλος μπορεί να βγάλει λαθασμένα συμπεράσματα. Είμαστε άνθρωποι, όλοι έχουμε αδυναμίες, έχουμε λάθος στιγμές, ελαττώματα. Πρέπει με τον σύντροφο και τη σύντροφο να συζητάμε, να λύνουμε τα πάντα, να δούμε πώς σκέφτηκε αυτό που έκανε, γιατί το έκανε. Γιατί από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν σύννεφα στη σχέση και μένουν αποθυμένα, αυτό κάποια στιγμή βγαίνει στην επιφάνεια. Με αποτέλεσμα η σχέση αργά ή γρήγορα να φτάνει στο τέρμα. Σωστά. Λοιπόν. Ναι, μωρό μου, δεν πειράζει. Θα σε κάνω. Τι έπαθε. Μασαζάκι. Τίποτα. Απλά ξέρετε, θα κάνω λεπίδες γιατί θέλει μασάζ. Είναι αυτό το γυναικείο που κάνετε ότι δεν μπορώ, πονάω. Είναι ένα από τα tips που λέγαμε. Λοιπόν, επόμενο. Είναι καλό για το γάμο μας. Όταν θες να κάνεις κάτι και να πείσεις τον σύντροφο ή τη σύντροφο, δεν θα λες είναι καλό για μένα να πάω εκεί να κάνω αυτό ή είναι για σένα. Είναι καλό για το γάμο μας. Δείξω ότι πλέον μιλάς και για τους δύο. Για τη συλλογικότητα. Εμείς δεν υπάρχει το εγώ. Αυτό ακριβώς. Και ένα ζευγάρι για να προχωρήσει μπροστά και για να είναι πάντοτε καλά πρέπει να ξεχάσει το εγώ και να θυμάται το εμείς. Το εμείς. Πάρα πολύ εμείς. Σημαντικό. Από τις πρόποδες της γης. Όχι τόσο παλιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Ανανεωθήκαμε! Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Έχουμε βάλει και τραγούδι φέτος. Λοιπόν, γίνε ο παδός του ή ο παδός της. Το σύντροφό σου πρέπει να το θαυμάζεις. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Αχ, πολύ ωραία ιδέα. Θα φτιάξω μωρό μου τέτοιο. Κασκόλ με το όνομά σου. Και δεν το έχεις κάνει ήδη. Πώς δεν το έχω χάσει εγώ. Έχει φτιάξει άλλο πράγματα με το όνομά μου. Με το όνομά μου έχει φτιάξει άλλα, βεβαίως. Λοιπόν, απενεργοποιήστε τα κινητά σας.
Επιτέλους, δηλαδή. Εδώ θα με βρεις λίγο, δεν θα μπορέσω να σε ακολουθήσω, Εβίτα μου. Ναι, εκεί. Εγώ το κινητό μου μπορώ να απενεργοποιήσω την καρδιά μου, αλλά όχι το κινητό μου. Δεν μπορεί να απενεργοποιήσει το κινητό του. Ναι, χωρίς το κινητό τρελαίνω. Δεν γίνεται, όχι, αυτό είναι λάθος. Κάποιες ώρες πρέπει να το κλείνεις. Να μην υπάρχεις για κανέναν άλλον, παρά μόνο για τη σύντροφό σου. Γιατί όλα αυτά, ειδικά εσύ που είσαι όλα, τρέχεις για όλα και δεν αφήνεις και για όλους ακριβώς και δεν αφήνεις τίποτα, χάνεις κάποιες στιγμές που ο σύντροφός έχει ανάγκη και θέλει μόνο εσένα. Γιατί καμιά φορά τα προβλήματα της δουλειάς, όλες αυτές οι ευθύνες, μπορεί κάπου να κουράζουν και να φθείρουν τη σχέση. Ναι, σαφώς. Το κινητό μας έστω μία ώρα, δύο, όταν είσαι στην κρεβατοκάμαρα με τον σύντροφό σου ή κάνετε κάτι μαζί ιδιαίτερο, πρέπει να κλείνει. Ναι, εντάξει, άλλο τώρα. Πάρε ψηφιακή. Σε μόνο τη φωτογραφία. Όχι, όχι, έχω κλειστό κύκλωμα, καταγράφω έτσι και αλλιώς λιγότερο. Ούτως ή άλλως, ναι, το έχει για άλλους σκοπούς. Εντάξει. Για ηχητικά εφέ, κατάλαβα. Α, τέλεια. Δηλαδή, ας πούμε, να ακούγεται πιο πολύ το χαστούκι την ώρα που κάνω, παίρνει το μικρόφωνο, κάνει ένα αντίλαλο. Ναι, ναι, το. Έχω τέτοια. Είναι δυνατό. Είναι σκηνοθετικό. Ειδικό application. Είναι ειδικό application. Βοηθάει. Λοιπόν, υγιή όρια με τους γονείς. Ο γάμος είναι μια μεταβατική περίοδος και για τα πεθερικά. Δεν χρειάζεται να τους αποκόβουμε εντελώς. Ας τους δείξουμε ότι αγάπη, υποστήριξη και ότι είναι ευπρόσδεκτη. Φυσικά, βάζουμε τα όρια μας σαν ζευγάρι και στους γονείς του συντρόφου και της συντρόφου, αλλά με ωραίο τρόπο και με αγάπη. Δεν χρειάζεται να τους δείξουμε, γιατί είναι άσχημο και για τους γονείς ότι τώρα παντρευτήκαμε, εσείς σουτ μακριά δεν μετράτε πουθενά. Σαφώς. Σαφώς. Λοιπόν, μην αφήνουμε στον καλό μας ή στην καλή μας τα αποφάγια του χρόνου. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια, κυρίως αυτό για καριερίστες, που θυσιάζουν την οικογένειά τους για την καριέρα τους. Την ήδη υπάρχουν οικογένεια, εννοείς, όχι ότι δεν κάνουν ποτέ οικογένεια. Όχι, όχι, την ήδη υπάρχουν. Ναι, αυτό είναι λίγο στενάχωρο και είναι επικίνδυνο. Καλό είναι να επιλέξουμε την καριέρα, αν θέλουμε και μόνο, πριν κάνουμε οικογένεια και ας το αφήσουμε για αργότερα. Ακριβώς. Όταν κάνουμε αυτό. Οικογένεια, αν και μπορεί να συνδυαστεί, είναι πολύ δύσκολο έργο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο έργο, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό λένε, τώρα, που λες. Ακούμε μεγάλους ηθοποιούς, αν θες ή οτιδήποτε άλλο, που λένε ότι τα έχω συνδυάσει μια χαρά και τέλεια. Δεν είναι αλήθεια τώρα. Ναι, εγώ αυτό να θέσω... μεγαλώνουν τα παιδιά σου σε ξένα χέρια, ναι. Δεν τα έχει συνδυάσει μια χαρά και τέλεια επειδή έχει πληρώσει babysitter. Όχι. Εσύ απλά όμως το θέμα είναι να μπορείς και να είσαι και εσύ. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν είναι μόνο θέμα καριέρας. Αν δουλεύεις εσύ κάθε πρωί και σε μια τράπεζα και έχεις μια γυναίκα για να σου φυλάει το παιδί, μετά το μεσημέρι θα είσαι μαζί του. Ναι, αλλά πρόσεξε, ο άνθρωπος που είναι καριερίστας, αυτό που πολύ σωστά είπε η Εβίτα, και το χρόνο που βρίσκεται στο σπίτι, κάνει φόκους συνέχεια στη δουλειά. Είναι εκεί λίγο. Συγγνώμη, είπες, όταν είμαστε πορωμένος, σπίτι, να είναι. Αν θες. Ναι, να λένε, είναι λέμε ότι στα σίγουρα παιδιά. Το σωστό είναι να έχουμε όχι σωστά. Ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας. Ακόμα και να αυτός είναι λίγος. Αυτό ακριβώς. Είναι σημαντικό. Αυτό που είπε η Εύη, όταν ένας άνθρωπος έχει αποφασίσει για να πετύχει και να φτάσει ψηλά, να θυσιάσει τα πάντα για τη δουλειά του, δεν υπάρχει λόγος να κάνει οικογένεια. Σίγουρα δεν το συζητάω. Είναι ωραίο να έχεις στόχους, να θες να φτάσεις ψηλά, αλλά όταν θέλεις να το συνδυάσεις με οικογένεια, με σύντροφο, με παιδιά, πρέπει εκεί να μπαίνουν κάποια όρια. Γιατί είναι αυτό που είπε η Εύη πολύ σωστά, ότι υπάρχουν και κυρίως αυτό που πιο πολύ σε άντρες, ότι μεταφέρουν όλα τα προβλήματα, όλη τη δουλειά στο σπίτι και εκεί βλέπεις ότι έρχεται η ρήξη, ότι η σύζυγος, και είναι πολύ λογικό, σοφώς, και δικαιολογημένο, σοφώς, να ψάχνει να βρει κάπου αλλού να καλύψει τα κενά. Μα και θα βρει, παιδιά, όχι μόνο το ψάχνει, σίγουρα θα βρει και έχει βρει ήδη, μη σου πω. Σκητώ. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι τώρα να είσαι με το σύζυγο. Κάτι που δεν ξέρω. Για πες μας. Για ποια μιλάς τώρα. Το πω έτσι γενικά. Μου άρεσε και το είπα. Ναι, παίρνεις τώρα το σύντροφό σου, το σύζυγό σου και να του λες και κάτι. Σήμερα θέλω να φάμε μαζί, έχω τη μάσκα. Δεν μπορώ, χωρά τη μύτη μου. Αλλά να το εννοεί όχι και να κάνει ενώ. Και μετά σε μένει και σου λέει, μωρό μου, έφτιαξες κάτι για να έρθω να φάω. Και λέει, δεν μπορώ γιατί έχω δουλειά. Ή τα έφαγε όλα ο άλλος. Ακόμα καλύτερα. Εντάξει, ξέρεις πόσο στενάχωρο είναι για μια γυναίκα αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Να σε προσέχει και να λες δεν μπορώ, έχω δουλειά, έχω meeting. Ναι, είναι... Όχι, ναι, να τα ακούς και εσύ αυτά. Εγώ τα ακούω, γιατί εγώ μπορεί να ασχολούμαι με την καριέρα, αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Για ένα μόνο πράγμα σταματάω και την καριέρα και τα πάντα, για το φαΐ και το σεξ. Όλα τα άλλα δεν με διακόπτουν ποτέ. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, το επόμενο. Μην κάνουμε το κρεβάτι μας ρουτίνα και συνήθεια. Αυτό δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουμε όταν παντρευόμαστε. Ότι πλέον λέμε, εντάξει, δέσαμε το γαϊδαρό μας, τώρα παντρευτήκαμε, είμαστε μαζί, οκ. Okay, και ξεχνάμε διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνουμε σε υπεράτα. Βέβαια. Είναι ωραίο να κάνεις. Τα έχουμε ανάγκη. Τα έχουμε ανάγκη και ανανεώνουν τη σχέση. Και ο σύντροφος τα έχει ανάγκη και η σύντροφος.
Εντάξει, αν όχι καθημερινά, σίγουρα κάποια στιγμή. Σίγουρα κάποια στιγμή και ξέρεις τι, αυτό που γιατί ακούω. Γιατί τα λέμε παράπονο αυτό. Ναι. Διότι, κοίταξε να δεις, και κατ' εμέ θεωρώ και πιστεύω ότι το πιο σωστό είναι όχι με πρόγραμμα, παιδιά αυτό. Όχι, όχι, στο ξαφνικό. Όχι, βέβαια. Ακούω πολλά ζευγάρια φίλοι μου που μου λένε εμείς έχουμε πει ότι κάθε Παρασκευή, ας πούμε, ή κάθε Τρίτη. Θα κάνουμε σεξ. Θα βρίσκουμε χρόνο για να. Παιδιά, είναι ποτέ δυνατόν μια τέτοια φυσική ανάγκη με ραντεβού. Απαράδεκτο. Είναι τραγικό. Δηλαδή, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ που σου το κάνω, να ετοιμάσω ένα θεατρικό και να τον περιμένω με ένα θεατρικό. Και με το ζόρι να τον βάλω και στο ρόλο. Που μπαίνει εύκολα, δεν όμως, έχω πρόβλημα. Προσαρμόζεται. Ναι, αυτό ναι. Το θεατρικό, να σε ρωτήσω κάτι, θα χρειαστεί κουστούμια να με ενημερώσουμε να περάσουμε ένα βεστιάριο. Γιατί δεν τα έχω πάντα εγώ, τα έχω φέρει. Τα έχει, παιδί μου, αλλά μπορεί να. Ναι, στο νούμερο, να το έχω πετύχει μικρό. Εντάξει, συνήθω αυτά ανοίγουν. Και μετά. Λοιπόν, επόμενο και πάρα πολύ σημαντικό. Διαχωρίστε τους ρόλους. Άλλος ο ρόλος της μάνας, άλλο της συζύγου. Δηλαδή είναι πάρα πολλές γυναίκες που μετά το γάμο, αφού γεννήσουν, χάνουν το ρόλο της συντρόφου. Σωστά. Αφοσιώνονται στο παιδί. Ναι. Λέει, και στέλνει κυρακαλτάκες, λέγεται. Και χάνουν και, λίγο, και χάνουν και λίγο και τον ερωτισμό και τη σεξουαλικότητα ως γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό μετά τη βλέπεις και τη βλέπεις ως την κυρία Σπυριδούλα και όχι ως τη Σπυριδούλα σου τη σεξι που είχες, ας πούμε. Ναι, δηλαδή με το που γίνει, έρθει ένα παιδί στην οικογένεια, μετά από λίγο καιρό βλέπεις ότι αφήνουν τον εαυτό τους, παραμελούν τον σύντροφό τους. Εννοείται το παιδί είναι από σένα, είναι κομμάτι του εαυτού σου, θυσιάζεσαι για το παιδί σου, αλλά από εκεί και πέρα τα διαχωρίζεις. Αυτό... Μα έχει κάνει δηλαδή σκοτσέζι κοντού. Μία κρύο. Μα είδε και μία κρύο. Είναι εδώ πέρα γιατί θέλω λίγο να βλέπω τι γιατί αναλλαγές. Το αυτό. Μα ναι, πραγματικά. Κοίταξε να δει αυτό βεβαίω και έχει πάρα πολύ δίκιο και μπράβο που το λε. Αφορά τι γυναίκε. Μην ξεχνάμε και μιλήσουμε μονούμε όμω ότι και οι άντρε κάποια στιγμή όταν κάνουμε παιδί μα βλέπουν από μόνοι του χωρί να έχουμε αλλάξει εμεί κάτι. Σαν κυρία Καλτάκη του σπιτιού. Τώρα πια είμαστε οι μανάδε των παιδιών, δεν είμαστε οι γυναίκε του. Γιατί το κάνουν και αυτό όπω πολύ σωστά γνωρίζει, έτσι. Λάθο λάθος των αντρών και εκεί είναι και μια παγίδα ότι μπορεί ακριβώς να συμβεί και το αντίθετο. Να είναι η σύζυγος η οποία είναι σωστή και σαν μάνα και σαν σύζυγος, αλλά ο άντρας να τη δει ότι τώρα εντάξει είναι απλά η μάνα των παιδιών μου και εκεί πέρα πάλι απλά να καταλήξουμε. Απλά πρέπει να το βλέπεις ως και μάνα και αδελφή και αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσεις από τη ζωή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Μητροπούλη που είσαι κοντά μας. Την επόμενη εβδομάδα η κούκλα σχέσεις και σεξ θα είναι εδώ κοντά μας γιατί και να μας πει άλλα πολλά και όλο το χειμώνα φέτος θα σας τρελάνει, θα σας καψουρέψει, θα σας ενώσει, θα σας λύσει τα προβλήματα τα διαπροσωπικά κτλ. Δεν νιώθεις πάρα πολύ όμορφα που έχουμε τόσο ωραία άτομα και εννοείται, εννοείται. Άκου νιώθω ωραία. Εγώ φεύγω σπίτι μου και ξαναβλέπω τις εκπομπές για να φτιάχνω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και αμέσως μετά ο μοναδικός άντρας συνεργάτης αυτής της εκπομπής που έχουμε, γιατί όλες οι άλλες είναι εθέριες θηλυκές υπάρξεις. Και τι άντρας. Ο Λάζαρος Γκόλιας ακολουθεί με τα αθλητικά του και την αθλητική ενημέρωση. Μείνετε κοντά.